Είμαστε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ασπίδα, Νίκο Γιαννάκα, και αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη ήταν το πρόσφατο συνέδριο που είχαν τα καταστήματα εστίασης. Τι συζητήθηκε σε αυτό το συνέδριο? Ήταν το τρίτο κατά σειρά συνέδριο που έγινε, πανελλαδικό. Έγινε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή από πρωτοβάθμιους συλλόγους. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί συζητήθηκαν βασικά προβλήματα που υπάρχουν πολλά χρόνια τώρα στην εστίαση, ειδικότερα και πριν από την εποχή του κορονοϊού που υπήρχαν δομικά προβλήματα. Είχαμε καλεσμένους πολλούς υπουργούς και πολλά σημαντικά στελέχη και από την αντιπολίτευση και από άλλα κόμματα. Με χαρά είδαμε ότι πλέον έχει αρχίσει και κατανοείται το πρόβλημά μας και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να λυθούν. Τα σημαντικότερα που αναφέραμε ήταν η κατηγοριοποίηση του κλάδου, λόγω ότι είναι πολυμορφικός χρειάζεται να γίνει μια κατηγοριοποίηση για να μπορέσει να είναι πιο δίκαιο. Θέματα όπως ο αιγιαλός, όπως τα ντεσιμπέλ που είναι μια νομοθεσία από το 1985 και πολλά άλλα όπως το ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας και άλλα θέματα που μπορούν να εξελίξουν πολλά προβλήματα του κλάδου, να τα διορθώσουμε και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να φτιάξουμε πολλές παθογένειες του κλάδου. Τα καταστήματα όλης της χώρας έχουν κάποια προβλήματα που είναι κοινά. Ωστόσο, ποια είναι αυτά που διαφοροποιούν εκείνα της Λέσβου από την υπόλοιπη Ελλάδα? Δυστυχώς, ναι, αυτό που είδαμε είναι ότι η περιοχή της Λέσβου, ο νομός μας και ακόμα ειδικότερα πιο πολύ η περιοχή της Λέσβου, έχει μείνει πολύ πιο πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει σωστές κινήσεις από τους δήμους και από τις περιφέρειες σε συνεργασία με τα τουριστικά καταλήματα και την εστίαση σε άλλα μέρη και έτσι έχουν μπορέσει και έχουν βελτιώσει πολύ την κινητικότητά τους και τους τζίρους τους το τελευταίο έτος, από το καλοκαίρι που μας πέρασε μέχρι και σήμερα. Εδώ δυστυχώς δεν έχουμε δει αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της απόστασης που υπάρχει και των ακριβών εισιτηρίων για να το επιλέξει κάποιος στο νησί μας. Και σίγουρα ένας πολύ καλύτερος προγραμματισμός για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις ομορφιές του νησιού και να φέρουμε κόσμο στο νησί και να μπορέσουν να δράσουν σε πιο υγιές περιβάλλον οι επιχειρήσεις μας και να επενδύσουν. Το τελευταίο διάστημα έχει έρθει στο επίκεντρο το γεγονός ότι πολλά καταστήματα κλείνουν. Ωστόσο, αυτό άρχισε να παρατηρείται, αν δεν κάνουμε λάθος, από την εποχή της πανδημίας. Ποια είναι η γνώμη σας σε ό,τι έχει να κάνει με τα καταστήματα αυτά που κλείνουν και ποια είναι τα βασικά τους προβλήματα? Δυστυχώς, ναι, το είχαμε προβλέψει βλέποντας την οικονομική κρίση που υπήρχε και τα προβλήματα μέσω του COVID. Και είχαμε προβλέψει ότι το 2022 θα ήταν από τις χειρότερες χρονιές στο νησί αν δεν είχαμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Έγινε πράξη, δυστυχώς βγήκαμε αληθινοί και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις και συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα πολύ περισσότερες. Ένα από τα βασικά προβλήματα θεωρώ είναι η ρευστότητα. Τα καταστήματά μας δεν μπορούν να έχουν μια καλή ρευστότητα γιατί είτε λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας, των προβλημάτων του κορονοϊού είχαν αδειάσει τα ταμεία όλων αυτών των επιχειρήσεων, μη έχοντας περισσότερες δυνάμεις για να αντέξουν, μη βελτιώνοντας τους τζίρους και το τουριστικό προϊόν του νησιού, μη έχοντας φοιτητές που έχει παίξει πάρα πολύ ρόλο τα τελευταία χρόνια η μείωσή τους και γνωρίζοντας ότι όλοι έχουν οικονομικά προβλήματα πλέον και δεν έχουν την άνεση να ξοδέψουν τα λεφτά που ξοδεύανε στο παρελθόν, μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που η κερδοφορία μας είναι μηδαμινή. Το μόνο που στοχεύουμε είναι να μην μπούμε μέσα στην ουσία και πάρα πολλές επιχειρήσεις είτε δεν έχουν οικονομική άνεση για να αντέξουν, είτε η φθορά όλων αυτών των χρόνων που έχει γίνει ψυχολογική και σωματική τους κάνει να μην αντέξουν άλλο και να κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα που εκτελούνται αυτό το διάστημα στην Προκυμαία, τι προβλήματα έχουν αυτά δημιουργήσει στους καταστηματάρχες της περιοχής εκείνης? Για το έργο της Προκυμαίας στην ανάπλαση το γνωρίζαμε καιρό και εννοείται ότι σαν σύλλογος και οι καταστηματάρχες είμαστε υπέρ στη βελτίωση της εικόνας της πόλης και είχαμε πει εξ αρχής ότι θα βάζαμε πλάτη σε αυτό το έργο όσο ήταν εφικτό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πιο όμορφο για όλους τους πολίτες του νησιού και τους τουρίστες. Βλέπουμε ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται. Παίζει καταλυτικό ρόλο να γνωρίζουμε για πόσο καιρό και ποιο διάστημα θα είναι το εργοτάξιο μπροστά σε κάθε επιχείρηση. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν υπέρογκα ενίκεια και πάρα πολλά έξοδα που έχουμε προαναφέρει. Οπότε πρέπει να κάνουμε ένα προγραμματισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο, πάρα πολλές επιχειρήσεις βλέποντας το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Ήδη έχουν κλείσει, άλλες σκέφτονται πολύ σοβαρά άμεσα να κλείσουν.
και δεν ξέρουμε τι εικόνα θα έχει προκειμέα μέχρι που να προχωρήσει το έργο και αν θα έχει μείνει κάποια καταστήματα εστίασης στην περιοχή ή όχι. Πόσο μάλλον περισσότερο όταν σε όλη την πόλη υπάρχουν και σε άλλα σημεία έργα, δεν υπάρχει πουθενά διαθέσιμο πάρκινγκ για οποιονδήποτε θέλει να κατέβει στο κέντρο, όπως και στην περιοχή της Επάνω Σκάλας, όπως και σε άλλες περιοχές. Και αυτό αποθεί όλο τον κόσμο να κατέβει στην περιοχή του κέντρου, να επισκεφτεί τα καταστήματά μας, ή τα εμπορικά ή τα εστίασης. Και το καλοκαίρι, δυστυχώς, από ό,τι προβλέπετε, θα είναι πολύ χειρότερη η εικόνα που θα υπάρξει στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να κρατήσουμε καθόλου πελατολόγιο εντός της πόλης. Και αυτός είναι ο σκοπός που θέλουμε να προλάβουμε, αν μπορούμε να τον προλάβουμε. Άλλωστε, υπάρχει και μια πανελλαδική μελέτη πρόσφατη που δείχνει ότι το 25% των επιχειρήσεων είναι έτοιμη να βάλει λουκέτο, πανελλαδική αυτή η μελέτη. Φαντάζεστε ότι εδώ στη Μυτιλήνη που έχουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα από την υπόλοιπη Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε εικόνα πόσα καταστήματα έκλεισαν το 2022. Ή μήπως καλύτερα να το συγκρίνουμε με παρελθόντα έτη. Από το 2020 και μετά η αύξηση των λουκέτων ήταν πολύ μεγάλη, πόσο μάλλον το 2022 που έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αυτό οφείλεται ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα από τις επιχειρήσεις, επειδή εμείς στο νησί ειδικά είμαστε πάνω από 5-6 χρόνια συνεχόμενα οικονομικής κρίσης για διαφόρους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, έφερε σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν μεγάλα χρονικά διαστήματα επιχειρήσεις χωρίς καλό τζίρο. Η μία ανακλίνει μετά την άλλη και βλέποντας ένα βέβαιο περιβάλλον λειτουργίας της επιχειρήσης, φέρνει σαν αποτέλεσμα τα λουκέτα. Αλλά δεν είναι μόνο τα λουκέτα. Αυτό που δεν φαίνεται, που είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα, είναι η μείωση του ωράριου εργασίας που έχουν οι επιχειρήσεις. Έχουν μειώσει πάρα πολλές επιχειρήσεις τις μέρες λειτουργίας, το ωράριό τους, όσο μπορούν να μαζέψουν τα έξοδά τους. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, δυστυχώς, να μειώσουμε και το προσωπικό μας. Πράγμα που δεν ξέρουμε πόσες ακόμα θα αντέξουν έτσι να υπολειτουργούν, και παρόλο που φαίνονται εικονικά ότι τα λουκέτα είναι 40-50 παράδειγμα το τελευταίο έτος, στα αλήθεια είναι πολύ περισσότερα, γιατί οι μισές επιχειρήσεις υπολειτουργούν. Είχατε κάνει κατ' επανάληψη στο παρελθόν διαμαρτυρίες σε ό,τι έχει να κάνει με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Είχαμε κάποια διαφοροποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα? Τα αιτήματά μας δεν εισακούστηκαν. Πληρώσαμε υπέρογκους λογαριασμούς που πολλοί από εμάς ή μείναμε χωρίς καθόλου χρήματα, ή οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει διακανονισμό και προσπαθούν να βρουν τρόπο να τα πληρώσουν. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν αρχίσει και έχουν πέσει πλέον οι τιμές. Δεν είναι αυτά τα υπέρογκα ποσά που κουβεντιάζαμε, αλλά παραμένουν τουλάχιστον διπλάσια σε κάθε περίπτωση από ό,τι πληρώναμε στο παρελθόν. Και συνδυαστικά μαζί με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια όλων των πρώτων υλών και με τις αυξήσεις των εισφορών που έχουμε, μας έχουν πάει τα μηνιαία μας έξοδα πολύ πάνω. Η κερδοφορία μας πολύ κάτω, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τις ανάλογες αυξήσεις στα προϊόντα μας, γνωρίζοντας ότι ο πελάτης δεν μπορεί να τα αγοράσει τόσο ακριβά. Οπότε δεν υπάρχει καθόλου κερδοφορία για τα μαγαζιά και απλά προσπαθούμε μήνα με το μήνα να περάσουν αυτοί οι δύσκολοι μήνες και να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Εκτός από τα αυξημένα έξοδα που λειτουργούν ως καταλήτη στο κλείσιμο των καταστημάτων, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, να κλείνουν καταστήματα λόγω εξαντλητικών ελέγχων που κάνουν διάφορες υπηρεσίες. Δεν λέμε ότι δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνουν οι υπηρεσίες, ωστόσο πόσο ηθικό είναι να γίνονται τέτοιου είδους εξαντλητικοί έλεγχοι σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν? Εννοείται ότι θέλουμε ο κλάδος να δουλεύει σωστά, να αποδίδει τα κέρδη, να πληρώνει τα ένσημά του και να είναι τυπικός απέναντι στο κράτος και στους εργαζομένους τους. Αυτό εννοείται είναι πάγια η γραμμή του Συλλόγου. Όμως, όταν βλέπουμε εδώ και αρκετό διάστημα να μην έχουμε την προκυμαία, να μην έχουμε την Επάνω Σκάλα, να μην έχουμε τον ανάλογο τουρισμό που περιμένουμε, να έχουμε πολύ αυξημένα όλα τα έξοδά μας, όπως είπαμε, με την ενέργεια και τον πληθωρισμό, και παράλληλα οι έλεγχοι να είναι συνεχόμενοι όλων των ειδών στα καταστήματά μας, αυτό δεν μας δίνει καμία βοήθεια. Αντιθέτως, βοηθάει πολύ περισσότερο το σκεπτικό των συναδέλφων που λένε να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους για να μην χρεωθούν περισσότερα από ό,τι έχουν χρεωθεί ήδη. Είναι τεράστιο θέμα, βαλόμεθα από παντού,
και πρέπει να βρεθούν λύσεις, πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο για να ανασυγκροτήσουμε ειδικά την πόλη που τα τελευταία χρόνια δεν έχει καθόλου τουρισμό και κίνηση και εννοείται και το υπόλοιπο νησί. Ξέρουμε σε πόσα καταστήματα το τελευταίο διάστημα έχουν μπει τέτοιου είδους λουκέτα και σε ποιες περιοχές? Γνωρίζουμε για 4 κλεισίματα καταστημάτων τον τελευταίο μήνα. Η πλειοψηφία τους είναι εντός της πόλης, αλλά υπάρχουν και των γύρω περιοχών. Οι έλεγχοι είναι καθημερινοί, είτε είναι για τσιγάρο, είτε είναι φορείας, είτε είναι υγειονομικού, είτε επιθεώρηση εργασίας. Κάθε μέρα είναι ένα καινούριο στοίχημα για τις επιχειρήσεις μας, να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, όπως λέμε στην παροιμία, γιατί εμείς εξ αρχής μας θεωρούν ότι είμαστε παράνομοι και πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η προκατάληψη με τον κλάδο μας. Οπότε κάθε μέρα είναι ένα καινούριο στοίχημα για μας, για το πώς θα αντέξουμε και να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι μένει πάρα πολύ λίγος χρόνος για να σκεφτούμε το πώς θα δουλέψουμε σωστά τις επιχειρήσεις, πώς να επενδύσουμε καινούργια χρήματα επάνω τους για να βελτιώσουμε το προϊόν μας και πόσο μάλλον να βοηθήσουμε και στο τουριστικό μας προϊόν, που αυτός είναι ο αρχικός μας στόχος. Εμείς είμαστε εστιάτορες και θέλουμε να ασχολούμαστε με το μαγαζί μας. Δεν γίνεται να είμαστε κάθε μέρα λογιστές, δικηγόροι και οτιδήποτε άλλο πόστο πρέπει να είμαστε για να αποδείξουμε ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Σε πολλές περιοχές του νησιού, ειδικά το χειμώνα, επειδή δεν υπάρχουν καταστήματα εστίασης και καφετέριες, αυτό αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα επισκεψιμότητας. Έχετε ζητήσει κάτι, είτε είναι από την αυτοδιοίκηση, από τους φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού, ούτως ώστε να συνδράμουν στη λειτουργία τέτοιου είδους καταστημάτων που δίνουν το έναυσμα επισκεψιμότητας σε περιοχές μέσα στο χειμώνα? Το νησί μας έχει πάρα πολύ ωραίες τοποθεσίες και μέρη που μπορούμε να τις αναδείξουμε, κρατώντας την αγνότητα του χώρου. Η εστίαση πάντα έχει όρεξη να επενδύσει και να βοηθήσει σε αυτό. Το έχουμε αποδείξει και σε παρελθόντα χρόνια, όπως με πιο πρόσφατο παράδειγμα η περιοχή των Λαδάδικων, που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσες να περάσεις βράδυ και τώρα έχει αρχίσει πλέον και γίνεται μία από τις καλύτερες περιοχές της πόλης. Υπάρχει διάθεση, θέλουμε να επενδύσουμε και σε άλλα σημεία και να βελτιώσουμε για τα ήδη υπάρχοντα. Όμως μη έχοντας ένα υγιές περιβάλλον για να επενδύσουμε στο νησί και μη έχοντας και την οικονομική άνεση πλέον που έχουν στενέψει τα περιθώρια, αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την εικόνα μας. Σε άλλα μέρη που έχουμε δει υπάρχουν αντίστοιχες κινήσεις που οι Δήμοι έχουν βοηθήσει είτε με μειώσεις τελών, είτε με κοινόχρησους χώρους, είτε με τα δημοτικά τέλη για αυτή την κατεύθυνση, που δίνει ένα έναυσμα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερα και να βελτιώσουν τέτοιες περιοχές.